Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Όπως τονίστηκε στη συζήτηση που μόλις τώρα προηγήθηκε, ο δρόμος προς την ψηφιακή οικονομία απαιτεί επενδύσεις οι οποίες θα αξιοποιήσουν τις αναδυόμενες ψηφιακές ευκαιρίες. Ποια είναι όμως τα συστατικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια τέτοια επένδυση και πώς μπορούμε να τα προσεγγίσουμε με έναν δομημένο και συνολικό τρόπο. Θα μας βοηθήσει να δώσουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα ένα conceptual framework το οποίο περιλαμβάνει ορισμένα από αυτά τα δομικά στοιχεία. Καταρχάς, στο επίκεντρο της ψηφιακής οικονομίας και της συνεχιζόμενης ψηφιακής επανάστασης, όπως γνωρίζουμε, είναι τα δεδομένα. Όμως, για να συλλέξουμε, μεταδώσουμε και τελικά αποθηκεύσουμε τα δεδομένα, απαιτείται η ύπαρξη κάποιας υποδομής. Τέτοια στοιχεία ψηφιακής υποδομής αποτελούν μεταξύ άλλων οι έξυπνες λάμπες, τα σημεία πρόσβασης στο Wi-Fi, οι διάφοροι αισθητήρες για εφαρμογές IoT και φυσικά το cloud. Πάνω στις υποδομές αυτές υποστηρίζουμε διάφορες υπηρεσίες οι οποίες τρέχουν. Όλες χρησιμοποιούν τον ίδιο προσδιορισμό, Smart Services. Έχουμε δηλαδή από έξυπνη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας, έξυπνο πάρκινγκ, έξυπνη υγεία και ούτω καθεξής. Τις εφαρμογές αυτές τις χρησιμοποιούν οι πελάτες μας και καταλαβαίνουμε ότι όσο καλύτερα μελετούμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες μας, τόσο πιο καλά είμαστε προετοιμασμένοι για το τελευταίο στάδιο που ονομάζεται monetization. Πώς μπορούμε δηλαδή να μετατρέψουμε τα δεδομένα σε χρήμα. Για να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί αυτό το μοντέλο, θα ήταν σκόπιμο να δούμε μερικά παραδείγματα. Ας επιλέξουμε λοιπόν την έξυπνη λάμπα και ας δούμε τι είδους σενάρια μπορούμε να υλοποιήσουμε. Αυτή είναι μια συμβατική λάμπα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε με αυτήν είναι να την ανοίξουμε και να την κλείσουμε. Αν όμως προσθέσουμε πάνω της την κατάλληλη τεχνολογία, τότε μετατρέπεται σε έξυπνη λάμπα και ανοίγει μπροστά σε μας ένα τεράστιο πλήθος από ευκαιρίες. Μεταξύ άλλων δηλαδή, μπορούμε εκτός από εξοικονόμηση ενέργειας να έχουμε ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο χειρισμού της και μία πληθώρα από υπηρεσίες. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε έξυπνο τρόπο χειρισμού αυτής της λάμπας, να μετράμε τα αυτοκίνητα που περνάνε και να ξέρουμε τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να βάλουμε αισθητήρες περιβαλλοντικούς, οι οποίοι θα μετρούν τις εκπομπές διαφόρων αερίων. Μπορούμε επίσης να έχουμε την παροχή διαφόρων χρηστικών υπηρεσιών, όπως τουριστικές υπηρεσίες και άλλες. Μπορούμε επίσης να έχουμε διάφορες B2B και B2C εφαρμογές. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε την προσθήκη του connectivity, το οποίο από μόνο του μετατρέπει τη λάμπα ως ένα τμήμα ενός δικτύου μετάδοσης δεδομένων. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε συνδυάζοντας την έξυπνη λάμπα μαζί με connectivity και μαζί με cloud να δημιουργήσουμε μία νέα υπηρεσία η οποία ονομάζεται Virtualized Wi-Fi. Αυτό που βλέπουμε είναι μία πόλη. Σκεφτείτε αν παρέμβουμε και αντικαταστήσουμε τις λάμπες με έξυπνο φωτισμό και στη συνέχεια βάλουμε πάνω στο cloud ένα software το οποίο θα μας επιτρέψει να διαχειριστούμε ιδεατές φέτες από τη διαθέσιμη χωρητικότητα του δικτύου. Ένας φορέας, για παράδειγμα ο τοπικός δήμος, θα μπορούσε να αναπτύξει αυτή την υποδομή και να την πουλήσει περαιτέρω σε ενδιαφερόμενους operators ή και να την κρατήσει εν μέρη και για τον εαυτό του. Η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει στους χρήστες, οι οποίοι κυκλοφορούν κάτω από αυτές τις έξυπνες λάμπες, να χρησιμοποιεί ο καθένας εκείνες τις αποκλειστικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ο αντίστοιχος operator. Γεννιέται όμως το ερώτημα πώς μπορούμε άραγε να χρηματοδοτήσουμε μια τέτοια μεγάλης κλίμακας επένδυσης δεδομένου ότι θα απαιτηθεί κάποιο αρχικό κόστος.
Το ερώτημα αυτό μας φέρνει στο χώρο του monetization, τον οποίο μπορούμε να το δούμε μέσα από ένα πρακτικό παράδειγμα. Ας φανταστούμε μια τοπική εταιρεία, ένα μικρό κατάστημα το οποίο πουλάει καφέ. Για να προωθήσει τις πωλήσεις του, βγάζει μια καμπάνια και ανακοινώνει ότι όσοι αγοράζουν καφέ θα έχουν δωρεάν Wi-Fi όχι μόνο μέσα στον χώρο του καταστήματος, αλλά και για πολλές ώρες γύρω από αυτό και σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή. Πώς μπορούμε άραγε να πετύχουμε μια τέτοια προσφορά? Αυτό γίνεται με το να αγοράσει το κατάστημα τις υπηρεσίες του virtualized Wi-Fi. Με τον τρόπο αυτό μετασχηματίζεται σε έναν μικρό τηλεπικοινωνιακό πάροχο και το σήμα του παρουσιάζεται πάνω στο σήμα του Wi-Fi, το οποίο εκπέμπεται σε διάφορες περιοχές. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη λύση που ονομάζεται Branded Wi-Fi σε μητροπολιτική κλίμακα και η οποία επιτρέπει και στο κατάστημα να επωφεληθεί από πρόσθετα έσοδα και στον ιδιοκτήτη της υποδομής από μια σειρά εσόδων που σχετίζονται με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας ή ακόμη και την προώθηση διαφημίσεων. Ας κάνουμε όμως μια ανακεφαλαίωση στο σύντομο σενάριο που δείξαμε μέχρι τώρα. Πήραμε μια συμβατική λάμπα και προσθέσαμε την κατάλληλη τεχνολογία που την έκανε έξυπνη. Στη συνέχεια προσθέσαμε το cloud και δημιουργήσαμε το virtualized Wi-Fi και μετά απλώσαμε αυτή την τεχνολογία μέσα στην πόλη, η οποία με τον τρόπο αυτό μετασχηματίστηκε σε έξυπνη πόλη. Είναι όμως αυτό το παράδειγμα ένα από τα πάρα πολλά που θα μπορούσαμε να επιλέξουμε και να δείξουμε ότι τελικά η φαντασία είναι το απότατο όριο του τι μπορούμε να δημιουργήσουμε με την τεχνολογία. Μιλάμε για έξυπνες πόλεις και θα ήταν σκόπιμο στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η Intracom Telecom έχει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών και λύσεων που επιτρέπουν την υλοποίηση μιας έξυπνης πόλης. Ήδη έχουμε προχωρήσει στην εγκατάσταση ενός τέτοιου πιλωτικού συστήματος σε ένα δήμο της Αθήνας, στο δήμο της Ηλιούπολης, όπου έχοντας εγκαταστήσει έξυπνο φωτισμό, αισθητήρες, σημεία πρόσβασης Wi-Fi, real-time παρακολούθηση των θέσεων στάθμευσης, καθώς επίσης και μετάδοση ψηφιακής πληροφορίας μέσα από εφαρμογές σε smartphone, έχουμε δώσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για έξυπνη πόλη. Τα έως τώρα αποτελέσματα από αυτήν τη χρήση είναι πολύ ενθαρρυντικά και αν πάρουμε για παράδειγμα το smart parking, μία από αυτές τις υπηρεσίες, σε μία σειρά κρίσιμων μεγεθών που μετρήσαμε, διαπιστώσαμε πραγματική αύξηση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του πιλωτικού έργου, η Intracom Telecom βραβεύτηκε την προηγούμενη μόλις εβδομάδα με το χρυσό βραβείο στα πλαίσια του Best City Awards. Καθώς κλείνω αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να περάσω από τις υπηρεσίες και τεχνολογίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εμπορική εκμετάλλευση και να σας δώσω μία σύντομη πρόγευση σε εκείνες τις τεχνολογίες που αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται στα ερευνητικά εργαστήρια της Intracom Telecom. Μία από αυτές θα αναφέρω εν συντομία, χωρίς τεχνικές λεπτομέρειες, την αποκαλούμε NFV Accelerator. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο συνδυάζει έξυπνους αλγορίθμους, οι οποίοι εντοπίζουν τις ανάγκες σε software για διάφορες εφαρμογές που υποστηρίζουν μια έξυπνη πόλη και ταυτόχρονα αλλάζουν την τοποθέτηση των εφαρμογών αυτών μέσα στις διαθέσιμες CPU. Οι μετρήσεις, τα αποτελέσματα που μας έδωσαν είναι πολύ εντυπωσιακά. Επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας έως 30%, ενώ αύξηση της υπολογιστικής ισχύως έως και 60%. Η καινοτομία αυτή της Intracom έχει ήδη αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο από την εταιρεία Intel, η οποία έχει εντάξει το προϊόν αυτό και την Intracom μέσα στο παγκόσμιο δίκτυο που ονομάζεται Intel Network Builders, το οποίο μας δίνει πρόσβαση σε τεχνογνωσία, σε υποδομές και σε εμπορική προώθηση αυτών των προϊόντων. Τέλος, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις λύσεις της Intracom Telecom σχετικά με έξυπνες πόλεις στη διεύθυνση που βλέπετε. Σας ευχαριστώ πολύ.